Η περιφέρειά μας πριν από λίγο καιρό έγινε αποδέκτης μιας πρότασης της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος για τη δημιουργία εδώ στην περιφέρειά μας, με έδρα την πόλη της Δράμας, ενός κέντρου μελετών και τεκμηρίωσης για τη βυζαντινή μουσική. Mm-hmm. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Είναι μια δομή με αναπτυξιακό πρόσημο, η οποία πραγματικά παίρνει σάρκα και οστά, γιατί είμαστε στη φάση της προγραμματικής σύμβασης, της σύναψης μάλλον, προγραμματικής σύμβασης μεταξύ του Υπουργείου Πολιτισμού, της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας Τράκης, της Ιεράς Μητροπόλεως Δράμας και της Ομοσπονδίας Συλλόγων Ιεροψαλτών Ελλάδος. Πριν από 2 χρόνια η βυζαντινή μουσική καταγράφηκε ως μνημείο παγκόσμιας άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς της ανθρωπότητας από την UNESCO. Και μέσα στα κενά που υπήρχαν ήταν και η δημιουργία ενός τέτοιου κέντρου μελετών και τεκμηρίωσης. Και γι' αυτό για τη δημιουργία αυτού του κέντρου επιλέχθηκε η πόλη της Δράμας. Ίσως να έπαιξε ρόλο και η δική μου παρουσία και με το συγκεκριμένο θέμα της μουσικής, βέβαια, που ξέρουν και κάτω στην Ομοσπονδία ότι έχω μια διακριτή παρουσία και ενασχόληση, αλλά και λόγω της ενασχόλησης μου με τα κοινά. Οπότε νομίζω ότι είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό για τον τόπο και μας. Και σημαντικό είναι από τις λίγες έτσι ευχάριστες και αισιόδοξες ειδήσεις που ακούμε το τελευταίο χρονικό διάστημα, κύριε Παπαϊμανουήλ. Και προχώρησε πολύ γρήγορα, ναι. Γιατί αυτό έγινε τον Μάιο του 2021, τώρα το πρώτο ραντεβού με τον Περιφερειάρχη. Τον Ιούλιο η πρόταση κατατέθηκε προς το Υπουργείο Πολιτισμού και τέλη Ιουλίου πήρε θετική απάντηση. Δηλαδή υπάρχει θετική απάντηση από την κυρία Φωτοπούλου, που είναι η προϊσταμένη της νεότερης πολιτιστικής κληρονομιάς και το τμήμα άειλης πολιτιστικής κληρονομιάς. Έγινε τώρα, δηλαδή υπηρεσιακά έχει προχωρήσει πάρα πολύ το θέμα για να φτάσει στο σημείο να συζητιέται στο ανώτερο επίπεδο με την Υπουργό, την πολιτική ηγεσία του Υπουργείου, με τον Περιφερειάρχη για την σύναψη προγραμματικής σύμβασης. Οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν είναι πια μια ιδέα που συζητάμε, είναι μια ιδέα που έχει μπει στη φάση της υλοποίησης. Εμείς εδώ στη Δράμα, ομάδα τεχνοκρατών, ήδη δηλαδή η κυρία Υπουργός είχε φωνάξει εκεί στο γραφείο της και ήταν παρόν ο κύριος Γιάννης Μιλωνάς, που είναι ο προϊστάμενος της επιτελικής δομής του ΕΣΠΑ, της Μονάδας Παρακολούθησης της Εφαρμογής των Πράξεων Τομέα Πολιτιστικής Κληρονομιάς και Υποστήριξης Δικαιούχων. Δηλαδή μπήκαμε σε μια φάση που αυτή η ιδέα, αυτό το έργο πια βαίνει προς την υλοποίησή του και για μας είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κύριε Αντιπεριφερειάρχα, να σας ρωτήσω λίγο, εμείς εδώ στη Δράμα έχουμε τις ανάλογες υποδομές ή θα πρέπει να δημιουργηθούν μέσω του προγράμματος ΕΣΠΑ οι υποδομές αυτές για αν τη φιλοξενία? Αν μιλάτε για κτηριακά, ήδη έχει εκφραστεί θετικά και ο Σεβασμιότατος Μητροπολίτης Δράμας κύριος Παύλος και μας παραχωρεί και συγκεκριμένη έκταση και τοποθεσία και κτίριο. Ναι. Αλλά αυτό είναι ακόμα, θα βρεθεί χώρος, ας πούμε, για αυτό το θέμα. Αλλά ήδη και ο δεσπότης μας, να το πω έτσι, έχει δει θετικά και έχει αγκαλιάσει εμπράκτως αυτό το project. Πολύ καλή κίνηση, πάρα πολύ καλή, πολύ, πολύ σημαντική η εξέλιξη αυτή. Μακάρι να μπορέσει να υλοποιηθεί εντός του 2022, δεν ξέρω, είναι εφικτό να γίνει κάτι τέτοιο, κύριε Παπαϊμανουήλ? Βήματα γίνονται, ξέρετε, ορισμένα πράγματα είναι, αν μπει το νερό στα βλάκια, αργά ή γρήγορα μετά γίνονται.